Με μια μικρή καθυστέρηση, γιατί τα λέγαμε νωρίτερα για το κυκλοφοριακό τη πόλη. Έχουμε κοντά μα την πρόεδρο, την επικεφαλή τη πλεύση Ελευθερία, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρία Κωνσταντοπούλου, καλώ ήρθατε στο Radio North. Καλή σα ημέρα. Καλή σα ημέρα και είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι κοντά σα. Λοιπόν, δεν μπορώ να μην ρωτήσω τι δουλειά έχει αριστερή καπετάνισα σε εκδήλωση Ένωση Αποστράτων. Γιατί να μην με... έχει δουλειά. Ε... Γιατί εδώ εξοργίστηκε εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ Δεν ήταν... είναι δυνατόν να γίνονται Καλή. τέτοια πράγματα, να του επιτρέπεται. Που... Εδώ έχουμε <laughs> χάσει πλέον την <laughs> ταυτότητά μα εδώ πέρα. Ε... <laughs> Δεξιά, αριστερή, πού ε... που πάμε. Αυτό σημαίνει πάμε. ότι δεν έχει μάλλον ταυτότητα το συγκεκριμένο θέμα. Έγινε μία εκδήλωση χτε στην... ναι. στο Βελίδιο τη Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών του Στρατού με θέμα Καταγγέλουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και με προσκάλεσε η Ένωση, αποδέχτηκα την πρόσκληση με χαρά και ομολογουμένω ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση και νομίζω ότι και οι τοποθετήσει από πλευρά μου που αντανακλούν την πάγια θέση της πλεύσης ελευθερίας, ότι δηλαδή η συμφωνία των Πρεσπών από τη μία πλευρά είναι το αποτέλεσμα μιας μη νομιμοποιημένης mm. διαπραγμάτευσης που έκανε μια υποτελής κυβέρνηση και από την άλλη πλευρά είναι ένα κείμενο το οποίο δεν έχει την παραμικρή δημοκρατική και διεθνή νομιμοποίηση και πρέπει να ακυρωθεί με δημοψήφισμα το οποίο οφείλει να προκαλέσει η ελληνική κυβέρνηση και όφιλε να το έχει προκηρύξει ο κ. Μητσοτάκης αυτές οι θέσεις που είναι <σταλή> τοποθετήσει τη πλεύση ελευθερία, νομίζω ότι βρήκαν πολύ ευήκο αότα και μεταξύ του ακροατηρίου. Που... Για να σταθούμε λίγο επί τη ουσία, <σταλή> στην δε δε οποία μπήκατε κιόλα με, με τον πρόεδρο. Φουριόζα, ε. Μια χαρά, δεν πειράζει. <σταλή> <σταλή> Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Λοιπόν, ε, ε, ε σα έχουμε συνηθίσει φουριόζα πάντα. λοιπόν, ε, για να μείνουμε λίγο στην ουσία, πριν πάμε στο σκέλο τη πολιτική αντιπαράθεση που προκάλεσε η όλη εκδήλωση. Είναι, είναι απαραίτητο αυτό που λέτε για το δημοψήφισμα. Δηλαδή, νομικά, ε, καταρχήν, μπορεί να ακυρωθεί. Τελικά, πού καταλήξατε στο τέλος αυτής της εκδήλωσης. Τι συμπέρασμα να καταλήξατε. Μπορεί να ακυρωθεί. Είναι καταργήσιμη δεν μια τέτοια καμία... συμφωνία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μπορεί να ακυρωθεί. Ναι. Εξάλλου, δεν υπάρχει τίποτε που δεν μπορεί να ακυρωθεί. Ε, τώρα, ο δρόμος για την ακύρωση αυτής της συμφωνίας, με δεδομένο ότι δυστυχώς ψηφίστηκε στη Βουλή Επικυβέρνησης Τσίπρα με τις γνωστές εξαγορές βουλευτών και με όλο αυτό το όργιο που έγινε. Θυμάστε mm -hmm. τις αλληλοκαταγγελίες υπουργών για εξαγορά, για εκβιασμούς και ούτω καθεξής, τις επιστολές του Κοντζιά στον Τσίπρα. Με δώσει όλο το ε, ναι, ναι, να τα θυμίζουμε. Και τι γινόταν και στη γείτονα, με κρατούμενου βουλευτέ που του κρατάγανε μέχρι να αλλάξουν ναι. την ψήφο του. Mm -hmm. Λοιπόν, και με το 70% του γειτονικού πληθυσμού, εγώ λέω πληθυσμό, δεν λέω λαό, γιατί μιλάμε για ένα συνονθήλευμα εθνοτήτων. εθνοτήτων. Ε, με το 70% να μην το νομιμοποιηθεί, στο ότι το 65% απήχε από το δημοψήφισμα και το 7% του υπολείπου, 35% ψήφισε όχι. Επομένω,. Ε, Υπάρχει ένα προηγούμενο που είναι η κύρωση στη Βουλή με συνθήκε σφετερισμού τη λαϊκή κυριαρχία, mm -hmm. γιατί ο λαό δεν έδωσε. Πέραν ναι, έντολη. Ναι, ξέρουμε καλά ότι στο, στο διεθνέ δίκαιο κανεί ναι. δεν μπαίνει στη διαδικασία να ψάξει πώ κατέληξε έναν Δεν ένα είναι έτσι. Διεθνή, όχι, διεθνή, όχι διεθνή, Ακούστε, διεθνή. αυτά. Ισχύει αυτό ισχύει το, το κείμενο. Κύριε Μωησί. Αυτά είναι που λέει ο κ. Μιτζοτάκη. Ναι. Τα ίδια έλεγε για τα μνημόνια, ότι δεν ακυρώνονται οι συμφωνίε κ.ο.κ. Οι συμφωνίε οι οποίε δεν πληρούν. Του όρου και τα ειχέγγυα διεθνών συμφωνιών και mm -hmm. δεν αντανακλούν τη λαϊκή βούληση, βεβαίω και ακυρώνονται, βεβαίω και μπορούν να καταγγελθούν. Όμως, mm -hmm. ο δρόμο για να γίνει αυτό, κατά την άποψή μα, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ω προ το ποια είναι η λαϊκή εντολή και η λαϊκή βούληση, είναι το δημοψήφισμα. Και έχει υποχρέωση η σημερινή κυβέρνηση και κάθε επόμενη κυβέρνηση, γιατί η σημερινή δεν βλέπω να το κάνει mm -hmm. όπως uh, την παρακολουθούμε, να υποδέχεται τα Σκόπια, τον Τζάιφ, να επιχέρει για την ένταξη στο ΝΑΤΟ και ούτω καθεξής, τα έχουμε δει αυτά. Λοιπόν, πρέπει να γίνει δημοψήφισμα, να εκφραστεί η βούληση του ελληνικού λαού, την οποία την αντιλαμβανόμαστε όλοι και εκφράστηκε με τρόπο ηχηρό, βροντερό στα συλλαλητήρια. Πρέπει με βάση το δημοψήφισμα αυτό να συγκροτηθεί κοινοβουλευτική επιτροπή με ειδικού, με επιστήμονε για να χαραχθούν τα βήματα της καταγγελίας και βεβαίως το διεθνές στερέωμα δεν είναι οι δέκα εντολές του, ε, ε, κυρίου που δεν μπορούν να mm -hmm. ε, ε, παραβιαστούν. Λένε δεν... ότι αν δεν παραβιαστούν όροι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όχι, στον εκείνε... αυτό ακούγαμε, ότι έχουμε δεμένα τα χέρια μας, αν δεν γίνει μια παραβίαση όρων. Πρώτα, ψε... πρώτα, απ' όλα αυτό είναι ψέμα. Και δεύτερον, οι παραβιάσεις γίνονται καθημερινά. Ε, είναι αστιότητα τώρα να λέμε αν δεν γίνει παραβίαση. Την, την ώρα, φορές, την που ναι. ε, από την άλλη πλευρά υπάρχει α ακραία και προκλητική χρήση του ονόματος Μακεδονία και μόνο. Ναι. υπάρχουν ε, χρήσεις συμβόλων ε, προκλήσεις α, όχι, α, όχι μόνο στα αθλητικά γεγονότα σε πλήστα γεγονότα ε, Βεβαίω είναι ένα κείμενο η συμφωνία αυτή που όποιο το έχει διαβάσει τραβάει τα μαλλιά του ναι. η Ελλάδα στο κείμενο αυτό γιατί ο κύριος Τσίπρας ε, την Ελλάδα την έκανε αλφα μέρος δεν υπάρχει Ελλάδα στο κείμενο, είναι το αλφα μέρος στο, την Ελλάδα λοιπόν που την έκανε αυτό αν δεν κάνω λάθος ισχύει και λόγω του ότι ε, στο, τα Σκόπια πρώτη συμφωνία των Πρεσπών, στον ΟΗΕ, ε, ασχέτως του αν υπήρχε αυτό που λέγαμε το, το φύρο ως mm -hmm. διάμεση ονομασία, ε, επισήμως στον ΟΗΕ δεν υπήρχαν τα Σκόπια με όνομα. Κύριε, ήταν, ήταν το κράτος χωρίς όνομα. Και επειδή δεν υπήρχαν εξαφνικά μέσα και, και, και το όνομα και, και επειδή έπρεπε να, μπει, να μπουν τα Σκόπια Ω β' μέρο στη συμφωνία πήγε και η Ελλάδα στον και Η Ελλάδα ξεχνά ότι είμαι η Ελλάδα και η ελληνική δημοκρατία. Κοιτάξτε, είναι ένα κείμενο στο οποίο δεν γίνεται καμία αναφορά στον uh, Μέγα Αλέξανδρο στην αρχαία Μακεδονία, στα ελληνιστικά χρόνια, στα σύμβολα, στο αστέρι τη Βεργίνα. Δεν, δεν γίνεται αναφορά σε τίποτε από αυτά. Το πότε ήρθαν οι λάβοι στην περιοχή γίνεται μία, γίνεται μία πάρα πολύ πονηρή αναφορά απολύτως επιζήμια εθνικά για εμάς και για την ιστορία μας για γιατί αποτελεί πλαστογράφηση, παραχάραξη της ιστορίας. Είναι λέω με τον όρο Μακεδονία το α μέρος εννοεί την ιστορία του και τον πολιτισμό του και το β μέρος εννοεί τη δική του ιστορία και πολιτισμό που δεν έχει Μες. σχέση με το σοβαρά αυτό ήταν το θέμα δηλαδή. Αυτό ήταν θέμα. Και η τήρηση των όρων ήταν να βγαλουν πεντε 5-6 αγάλματα και να αλλάξουν και τις πινακίδες των στο και Για να όμως... Μας λέει ο κύριος Τσίπρας ότι ναι. είναι το αεροδρόμιο. Γιατί, πιο γιατί, αεροδρόμιο γιατί, αεροδρόμιο γιατί προκάλεσε τέτοια ένταση η διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Ε, ενόχλησε το, το, το ΣΥΡΙΖΑ, ενόχλησε η παρουσία δική σας στην εκδήλωση ή το θέμα της. Εγώ... Ε, είμαι λίγο, είμαι λίγο στο τι από τα δύο ενόχλησε περισσότερο. Τον κύριο Τσίπρα ε, και τον Σινετό. Εντάξει, σύμβε. η δική μου παρουσία εννοείται ότι ενοχλεί ακριβώ γιατί υπενθυμίζει ότι δεν είναι καθόλου μονόδρομο να είσαι προσκυνημένο όπω ο κύριο Τσίπρα και εσύ είναι αυτό. Και θυμίζει ότι βεβαίω και είχαμε επιλογή και βεβαίω υπήρχε η επιλογή του να είμαστε συνεπεί. Ε, το ότι κάποιοι ξεπουλήσανε ό,τι είχαν διακηρύξει επειδή γλυκάθηκαν από την καρέκλα και το χρήμα, από την εξουσία και τα λεφτά. Σημαίνει ότι είμαστε όλοι έτσι ή ότι δεν είχαν επιλογή οι καημένοι. Όχι, βέβαια. Mm -hmm. ε, η εκδήλωση εξόργησε όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ που δεν μπορούσε να κρυφτεί, mm -hmm. εξόργησε και την κυβέρνηση, διότι κανείς δεν θέλει σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά την υπογραφή της συμφωνίας, να υπενθυμίζεται ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να ανατραπεί. Διότι αν υπενθυμίζεται ότι μπορεί να ανατραπεί, κάποια στιγμή αυτό μπορεί και να γίνει. Mm -hmm. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να λέει ότι. Εμείς οι καημένοι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί το ψήφισαν οι άλλοι. Μέγα ε, ε, ψέμα. Να βάλω στην κουβέντα και ένα επιχείρημα. Να βάλετε ό,τι θέλετε. Ε, να βάλω, αν και εγώ είμαι γνωστό, είμαστε γνωστοί εδώ πέρα, ότι είμαστε κατά τη συμφωνία. Αλλά παρόλα αυτά, θα βάλω στην κουβέντα, να κάνω τον σιγουρό του mm -hmm. θα βάλω ένα επιχείρημα τη πλευρά που λέει ότι ε, α πούμε ότι καταργείται η συμφωνία. Mm -hmm. Ποια είναι η επόμενη μέρα, Επιστρέφουμε, Υπάρχει διασφάλιση ότι θα επιστρέψουμε στο καθεστώ τη ενδιάμεση συμφωνία. Προφανώ όχι. Δεν θα είναι πλέον, θα ακυρωθεί θα, θα η συμφωνία αυτή με, με αυτέ τι πενιχρέ και παραβιασμένε κόρον δεσμεύσει που υπάρχουν για τα Σκόπια και του Σκοπιανού. Και θα μείνουμε με ένα γειτονικό κρατήδιο που θα, 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 θα αυτοαποκαλείται όπω γουστάρει, Μακεδονία, θα, θα είναι πλέον διεθνώ. Ε, χήμα η χρήση του ονόματος Μακεδονία χωρίς να υπάρχει μια συνθήκη που θα επιβάλλει κάτι άλλο και ε, θα στα σταθερότητα στα Βαλκάνια ε, μετά θα, με θα, θα, θα είναι μετά ούτως ή άλλως συνταγμένο στο ΝΑΤΟ, δεν θα βγει ξαφνικά από το ΝΑΤΟ mm -hmm. επειδή θα πάψει να ισχύει η συμφωνία άρα Πού πηγαίνουμε, ποια είναι η Ετάξτε, επόμενη μέρα. Το, θα σα πω: Το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτή δεν είναι μια συμφωνία που σε οποιοδήποτε επίπεδο εξυπηρετεί την Ελλάδα. Σε συμφωνούμε, συμφωνούμε. Δεύτερον, δεν είχε καμία κανένα λόγο ούτε ήταν προτεραιότητα εθνική το 2018 να διαπραγματεύεται άρον-άρον η κυβέρνηση αυτή τη συμφωνία Επίσης την ώρα που μέχρι σήμερα 2022 ούτε η σημερινή κυβέρνηση, ούτε η προηγούμενη, ούτε η παραπροηγούμενη, δεν έχουν διαπραγματευτεί το μείζον εθνικό θέμα που είναι οι γερμανικέ οφειλέ και η διεκδίκησή του. Ενώ υπάρχουν ομόφωνα πορίσματα τη Βουλή και υποτίθεται ομόφωνε δεσμεύσει διακομματικέ. Τώρα. Ε, η ακύρωση της συμφωνίας από τη μία πλευρά μας βγάζει από το κάδρο mm -hmm. εκείνων οι οποίοι συνενούν και συνομολογούν αυτά τα οποία ναι. λέει η συμφωνία. Πού μας αφήνει Θα σας πω. Μα αφήνει σε μια συνθήκη στην οποία η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει αυτό το οποίο αναλογεί σε μια χώρα η οποία διεκδικεί την ιστορία της και την ακαιρεότητά της που είναι να βάλει τα πράγματα στη θέση τους ε, ξέρετε πολύ καλά να το θυμίσουμε και για τους ακροατές το πολεμάγαμε ότι... αυτό 40 χρόνια να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους και τώρα μπήκανε δηλαδή. λέτε Όλοι, Α, ε, άρα, mm. άρα ας μην το ξεχνάμε γιατί εγώ τουλάχιστον δεν θέλω να φτάσω στο τέλος της διαδρομής και να λέω αχ να είχαμε κάνει εκείνο, να κάνει. Θα τα, να τα κάνουμε όλα, να τα προσπαθήσουμε όλα, αν δεν τα πετύχουμε να τα έχουμε τουλάχιστον προσπαθήσει. Γιατί αν δεν έχουμε διεκδικήσει τίποτε, όλο θα χάνουμε, όλο θα εκχωρούμε και όλο θα μας ξεπουλάνε επίωρηση πολιτική. Εγώ. εγώ τώρα θέλω πριν ε, σε σου κόμμα στην ανάπτυξη. πάνω ένα μισό λεπτό, όμω να κόψω εγώ. Ναι. Ε, για, για πάρα πολύ σύντομη παρέμβαση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή αντί να θέτει Ελλάδα βέτο mm -hmm. στο να μπουν τα Σκόπια, θέτει Βουλγαρία. Η οποία Βουλγαρία. Α, και η Ελλάδα κάνει... το έχει το να επικρέμεται τον. Η Ελλάδα αλλά, περιμένουμε ανοιχτέ αγκάλε. Περιμένουμε να η δούμε η Βουλγαρία να Το έχουμε επαναλάβει πολλέ φορέ. Ε, ε, είναι τραγικό αυτό για τη διεθνή θέση τη χώρα. Βέβαια της υπάρχει χώρας. θέμα τώρα στη Βουλγαρία με την πτώση τη ε, κυβέρνηση. Έτσι. Mm -hmm. Θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η κατάσταση. Συμφωνεί. Και ούτε είμαι εγώ ο παδό τη μία κυβέρνηση τη Βουλγαρία ή τη άλλη σε καμία περίπτωση. Αυτό όμω το οποίο λέω είναι ότι δυστυχώ διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις, όπως και αν αυτό αποκαλούνταν, αριστερές, δεξιές, προοδευτικές, εξυγχρονιστικές και δεν ξέρω τι άλλο, δυστυχώς τα εθνικά θέματα yeah. τα υπονόμευαν. Για να ρωτήσω λοιπόν εγώ το εξή πριν, και συγγνώμη, ειδίνη μου. Ε, ε, βλέπουμε, σας ακούω τόση ώρα, και αν κάποιος ε, έβαζε μια αλλίωση στη φωνή, και δεν καταλάβαινε ποιο είναι. Δεν λέγαμε ότι Ρίσκολο. είναι η ζωή Κωνσταντούπουλου. <laughs> λοιπόν, θα αναρωτιόταν τώρα αυτό που μιλάει, αυτή η κυρία που μιλάει από πού είναι, Είναι από τη Νέα Δημοκρατία, Είναι από το Λάο, Είναι από το, ΣΥΡΙΖΑ, Είναι από το ΠΑΣΟΚ, είναι από πού είναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι διατυπώνεται, σε βλέπουμε να διατυπώνεται εθνικά θέματα ή σε τέτοια ζητήματα έναν λόγο που εκφεύγει των παραδοσιακών εντό εισαγωγικών αριστερών ορίων που θα περίμενε κάποιο, λίγο πιο διεθνιστικά λίγο πιο ε, δεν υπάρχουν σύνορα λίγο πιο κάτι τέτοιο και διατυπώνεται ένα λόγο που προσωμιάζει πιο πολύ σε πιο πατριωτικά σε πιο πατριωτικές πλευρές Μα... και θέλω να ρωτήσω μήπω τελικά, τελικά αυτό είναι και ένα δείγμα ότι ας πούμε θέλει πλεύση ελευθερία να ξεφύγει από, τον παραδοσιο... από, τα παραδοσιακά, από τι παραδοσιακέ γραμμέ αριστερού, δεξιού, πατριώτη. Θα σα απαντήσω προ... αμέσω. Ο πατριωτισμό πρώτα απ' όλα δεν, είναι, ε, δεν έχει χρώμα. Ε, και ο πατριωτισμό είναι. Έχει όμω αν... πολλές πολλέ ερμηνείε ανάλογα με το που θα σας πω, καθενός. Ε, Εγώ είμαι τη συνταγματική ερμηνεία που ταυτίζει και συνδέει άρρηκτα και αδιάρρηκτα την πατρίδα με τη δημοκρατία. η, η συστατικό στοιχείο της πατρίδας μας είναι η δημοκρατία και συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας, αυτό το οποίο λέει και το Σύνταγμά μας στο άρθρο 120, το παλιό 114, είναι η, η, ε, ο πατριωτισμός των Ελλήνων, είναι εκείνο το συστατικό του λαού μας, το οποίο αποτελεί και την εγγύηση της δημοκρατίας. Και λέει και κάτι παραπάνω, ότι αυτός ο πατριωτισμός δεν είναι μόνο δικαίωμα, αλλά είναι και υποχρέωση, ιερή μάλιστα. Εγώ λοιπόν έχω αυτή την προσέγγιση, δεν θεωρώ καθόλου ότι είναι αριστερό, γιατί δεν ε, υπάρχει καμία αμφιβολία για τις δικές μου θέσεις ότι ε, ε, είμαι αριστερή και δεν υπάρχει και καμία αμφιβολία, κύριε Μωυσή και κύριε Αγγέλη, ότι η, ε, ε, ο ενδοτισμός και η υποτέλεια και η υπακοή σε ξένα συμφέροντα και σε ξένες δυνάμεις και το ναι σε όλα στο ΝΑΤΟ, στους Αμερικανούς, στον Ιμπεριαλισμό εν γέννη, δεν έχει καμία σχέση με αριστερά. Ούτε είναι διεθνισμός το να ε, λες ότι υπακούω σε αυτά που υπαγορεύουν, διεθνή συμφέροντα ξένα με τα συμφέροντα του λαού. Γιατί λοιπόν για να έρθω, γιατί μου κάνετε μία κέρια ερώτηση, βγήκανε στα κάγκελα ναι. και στα κεραμίδια οι ΣΥΡΙΖΕΙ βουλευτές, mm -hmm. αυτοί οι οποίοι ξεπουλήσανε όλα όσα είχαν ε, πρεσβεύσει και διακηρύξει. Ο Δρίτσας που έκανε καριέρα ε, με το λιμάνι της Αργωνίας κατά των ιδιωτικοποιήσεων του λιμανιού, είναι ο υπουργό που υπέγραψε το ξεπούλημα του λιμανιού του Πειραιά στην Κόσκο. Ο κατρούγκαλο που μα έκανε τον αριστερό και εργατολόγο είναι ο υπουργό εργασία, ο οποίο υπέγραψε το χειρότερο ασφαλιστικό ναι. και πετσόκοψε εργασιακά και, συντα... και συνταξιωτικά δικαιώματα. Και φυσικά ο Τσίπρας είναι εκείνο που έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφάρα του, στο χειρότερο από τα τρία μνημόνια, ενώ διακήρυσε και πήρε την εμπιστοσύνη του κόσμου για να τα καταργήσει. Αυτοί λοιπόν βγήκανε στα κάγκελα, μας κάνουν και νόημα ότι κλείνουμε το, το κύκλο. Λίγο. Εντάξει, ναι. ε, θα πάρουμε και ένα δύο λεπτά ακόμα. Αυτοί λοιπόν βγήκανε στα, 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 στα κεραμίδια, διότι δεν θέλουν κανείς να υπενθυμίζει ότι, τα πεπραγμένα τους, Βγήκανε μάλιστα ενώ λένε ότι είναι αριστεροί και τι είπανε, είπανε στον Υπουργό γιατί δεν τραβάς από το, αυτή την ένωση από στράτων και γιατί τις επιτρέπεις και πώς ανέχεσαι να κάνει εκδήλωση που λέει καταγγέλω με τη συμφωνία. Και βέβαια από την άλλη πλευρά κυρία Αγγέλη και κύριε Μωυσή η κυβέρνηση έκανε την πάπια. Διότι και η κυβέρνηση δεν ήθελε να πει ότι είναι δικαίωμα καθενός και φυσικά και τη ένωση αποστράτων να αμφισβητήσει συνταγματικό δικαίωμα να αμφισβητήσει αυτή τη συμφωνία. Και, εμπά περιπτώσει, είναι ένα νομικό ναι. ζήτημα στο οποίο προφανώ μπορούν να διατυπώσουν όλε τι νομικέ του απόψει. Δεν είναι νομικό. Και μην σα παρασύρουν, μη παρασύρουν σε τεχνικέ συζητήσει ότι να δούμε πώ θα γίνει νομικά. Είναι πολύ απλά τα πράγματα νομικά. Mm -hmm. Δεν υπάρχουν επτασφράγιστε ε, ε, συμφωνίε που δεν ανατρέπουν. Προφανώ, καμία συμφωνία, ακόμα και η τελευταία επαγγελματική συμφωνία, mm -hmm. και κάτι δεν πάει καλά, καταγγέλλεται από το Επό ένα. Και πόσο μέρος. μάλλον όταν υπάρχουν αποδείξει τάξη διαφθορά, εξαγορά βουλευτών, βουλευτών που τα γύρισαν. Αυτό που θέλω να πω νωρίτερα έχει σχέση mm -hmm. με αυτό που είπε και εσύ. Δηλαδή, mm -hmm. αν μπορούσαμε να φανταστούμε και να φανταστείτε τον εαυτό σου, το τελικά πήγαιναν όλα καλά και φτάναμε στο 18 και εξακολουθούσατε να είστε στην κυβέρνηση. Όταν θα έφτανε η ώρα τη υπογραφή, εκεί μπορώ να φανταστώ τι θα γινόταν. Κυρία Γκέλη, δεν υπήρχε καμία περίπτωση εγώ να έχω ανεχθεί να φτάσουμε μέχρι την ώρα αυτή. Ε, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να έχω νομιμοποιήσει με την παρουσία μου ή με τη σιωπή μου ή με την ανοχή μου, γιατί είδαμε και τον Καμένο, mm -hmm. έτσι, ναι. τα είδαμε αυτά, μην κοροϊδεύουν τώρα τον κόσμο. Εκείνοι οι οποίοι το νομιμοποίησαν και το δρομολόγησαν όλο αυτό, μετά κάνανε τους ε, εμβρόντε τους. Εδώ υπήρξε μία προδοσία, εγώ τη λέω με το όνομά τη, η πολλωστή προδοσία που υπέστη αυτός ο λαός και αυτή η προδοσία πρέπει να αποκατασταθεί. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Μικρό. Ε, θα είναι μικρό, Άρη Παπηδάκη. Ε, εντάξει, θα τα βολέψουμε. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων <laughs> με τη φιλία νομικού. Και επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο του Radio North 98 για να συνεχίσουμε γρήγορα. την συζήτησή μα με άνεση πλέον μέχρι τι 9.30 τουλάχιστον. Τουλάχιστον λέω. Μέχρι 10 παρατέταρτο είμαστε στη διάθεσή σα. Τέλεια. Μέχρι 10 παρατέταρτο. <laughs> και και <laughs> μετά βούρια τα δικαστήρια. Λοιπόν, με τη ζωή του Κωνσταντοπούλου. Επιστρέφουμε στον αέρα του Radio Northern 98, Βόρειο Αντίκτυπο, Βαγγέλη Μωησή, Ειρήνη Γκέλ και παρέα μα η επικεφαλή τη πλεύση ελευθερία, κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ε, τα είπαμε σε ό,τι αφορά την εκδήλωση μια πρώτη Βέβαια, ε, δεν μπορώ να μη σταθώ στην κριτική που σα ασκούνε ε, πολλοί από τον χώρο τη αριστερά και κυρίω του ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, ότι ε, εντάξει, μπορεί και η Ζωκό τα έχει βάλει μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν, λέει, δεν μιλάει για την κυβέρνηση, όλο και το ΣΥΡΙΖΑ μιλάει. Δηλαδή, ούτε κυβέρνηση να ήμασταν. Όλο το ΣΥΡΙΖΑ κυνηγάει η Ζωκό Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αριστερά. Ναι. Ε, όσο το αναφέρεστε στο ΣΥΡΙΖΑ ω ναι. αριστερά, τόσο θα λέω ότι δεν είναι γιατί Μην το απέδειξε. Δεν είναι. <laughs> δεύτερον, ε, η δική μου στάση είναι καθαρή και ξάστερη απέναντι σε όλου. Την αντιπολίτευση που κάνουμε εμεί και κάνει Πλεύση Ελευθερίας ελευθερία στην κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε την έχει ονειρευτεί, γιατί στην πραγματικότητα ο καλύτερο σύμμαχο του κ. Μητσοτάκη είναι ο κύριο Τσίμπρα. Κόκκινο χαλί του έστρωσε για να εκλεγεί ο πρωθυπουργό και το καλύτερο υποστήλωμά του είναι. Αν υπήρχε αυτή τη στιγμή αντιπολίτευση στη Βουλή, θα ήταν ο κ. Μητσοτάκη στην θέση που είναι και στην κατάσταση που είναι. Όχι βέβαια. Στηρίζεται στο ότι είναι ανύπαρκτη η αξιωματική αντιπολίτευση και εν γέννη δυστυχώ η κοινοβουλευτική αντιπολίτευση και αλωνίζει. Και θα σα πω και κάτι άλλο. Ούτε ακόμη και στο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία δεν θέλουν μια κατάσταση Τέτοια στην οποία δεν υπάρχει καθόλου αντιπολίτευση, γιατί αυτό είναι βλαβερό συνολικά Συζητώ. για τη δημοκρατία. Σε αυτό ναι, αλλά είναι, γιατί... είναι βουτύρο στο ψωμί ναι. του ο Αλέξη Τσίπρα. Αυτό ναι. λέμε. Η αλήθεια ναι. είναι αυτή, το καταλαβαίνουμε όλοι και ναι. καταλαβαίνουμε βεβαίω ότι δεν μπορεί να πείσει ένα πολιτικό που κυβέρνησε και ήταν πρωθυπουργό και εφάρμοσε τα ίδια και χειρότερα ναι. τα έχει εφαρμόσει όλα αυτά τα οποία αντιπολιτεύεται δεν μπορεί με τρόπο αξιόπιστο να κουνάει το δάχτυλο στον άλλον ο οποίος, με τον οποίο συμπράξανε. Τον κύριο Μητσοτάκη συμπράξανε και φέρανε την πολιτική του τρίτου μνημονίου και όλα όσα γίνανε από το 2015 μέχρι το 2019 μαζί τα ψηφίσανε. Εμένα μου κάνανε όλοι μαζί υπογράφανε για να βγω από τη θέση της Πρόεδρου της Βουλής. Άρα, εγώ δεν κινδυνεύω να θεωρηθώ ε, ούτε φίλη του κυρίου Μητσοτάκη, ούτε υποστηρίκτριά του. Ευτυχώ, ούτε και ανησυχώ να μην με θεωρήσει κανεί. Εκείνοι να δουν τα απεπραγμένα του. Επειδή, επειδή λοιπόν υπάρχει και μια κριτική προς την κυβέρνηση, προ την υποστηρίξη τη κυβέρνηση, ότι ε, όλη αυτή η ασφάλεια των 8, 9, 10 μονάδων που δημοσκοπικά καταγράφονται, ε, δημιουργεί και κάποια κρούσματα αλαζονία. Ε, εσείς βλέπετε ε, την, την κυβέρνηση πραγματικά ε, να πιέζεται εν ώψη των εκλογών όποτε γίνουν αυτές θέλω και την εκτίμησή σα για το mm -hmm. αν, mm -hmm. αν συμφωνείτε με το ότι πάμε σε πρόορε εκλογές Γιατί εντείνεται το, το προεκλογικό κλίμα ε, ε, και κατά πόσον ε, βλέπετε ότι υπάρχει δυνατότητα ή εν πάση περιπτώσει θα νιώσει κάποια απειλή αυτή η κυβέρνηση σε αυτές τις εκλογές έστω και στις πρώτες με την απλή αναλογική ή αν με ασφάλεια θα πάμε στις δεύτερες και στην ε, αποκατάσταση μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα απαντήσω ένα-ένα αυτά που ρωτάτε που είναι όλα πολύ εύστοχα και κέρια. Πρώτον, ε, το πότε θα γίνουν εκλογέ δεν μπορεί να το προβλέψει κανεί. Mm -hmm. Η δική μου άποψη και η θέση τη φλέψη ελευθερία είναι ότι δεν πρέπει να παίζει κανεί με τη συνταγματική ε, τετραετία. Ε, αυτό το που έχει ξεκινήσει ο Σιμίτης και το πήραν γαϊτανά και όλοι οι άλλοι ε, είναι ολέθριο για τη Δημοκρατία. Είναι άλλο να πέσει μια κυβέρνηση υπό την κοινωνική πίεση και υπό τη λαϊκή πίεση και άλλο να εμπεδώνεται μια αντίληψη όπως αυτή που είπε ανερυθρίαστα ο κύριος Τσίπρας πέρσι στη ΔΕΘ ότι δηλαδή είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού οπότε θέλει να κάνει εκλογέ. Αλληλή μονό μας. Αλήθεια, είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού, είναι ο Βασιλόπε ο Πρωθυπουργό και όποτε θέλει κάνει εκλογέ επειδή έκανε αυτά ο κύριο Τσίπρα. Η δική μα θέση λοιπόν είναι ότι είναι ολέθριο αυτό το παιχνίδι με τι εκλογέ και η σπέκουλα με τι εκλογέ. Δεύτερον, το πότε και τι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκη δεν μπορεί να το προβλέψει κανεί, αλλά δεν μπορώ και να σταθώ σε κάποια αξιοπιστία λόγων και έργων. Ε, δείτε πόσε φορέ είπε δεν θα κάνω lockdown και έκανε. Δείτε πόσα πράγματα είπε δεν θα κάνω και τα έκανε, δείτε τι έλεγε τη Συμφωνία των Πρεσπών και τι κάνει και ούτω καθεξής. Ε, τώρα, ως προς τη διαφορά της δημοσκοπήσης και λοιπά και λοιπά. Η δική μας στόχευση, σας το λέω ξεκάθαρα, δεν είναι να κάνουμε το σχολιαστή των διαφορών mm. Νέα Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ. Η δική μας στόχευση είναι η πλεύση ελευθερία να καταγράψει μια δυναμική ενίσχυση και άνοδο, να μπει στη Βουλή και να δείξει τι θα πει Ούτε. πραγματική Όχι, Καταρχή, αντιπολίτευση. Καταρχήν, πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις. Αυτό, με, αυτό έχω, έχω, κοιτάξτε, έχουμε εμπειρία πολύ μεγάλων αποκλήσεων μεταξύ δημοσκοπήσεων και τελικού αποτελέσματος που πρέπει να μας κάνει επιφυλακτικού. Από την άλλη πλευρά θεωρώ και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω, θεωρώ ότι δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα η εικόνα η οποία καταγράφει ότι αυτή η αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή δεν έχει καμία άνοδο ή κέρδος από όλη αυτή την δίθεν αντιπολιτευτική της πορεία. Και αυτό ευτυχώ. Και ο κόσμο δεν τσιμπάει. Ναι. Έχετε στο μυαλό σα εσεί, γιατί βλέπουμε ένα άνοιγμα από όλου προ όλου. Έχετε στο mm. μυαλό σα κάποιο είδου συνεργασία. Γιατί όχι. έχουμε και τον κύριο Τσακαλώτο. Όχι. όχι. όχι, δεν έχουμε. Είπα ότι θα μπορούσαμε να ξανασυνεργαστούμε με τον κύριο Βαρουφάκη. Γιατί έτσι όπως και ο, ο κύριο πράγματα... Βαρουφάκη έχει πει ότι με όλου μπορεί να συνεργαστεί, γιατί όλοι του βλέπουν καρέκλα και του τρέχουν τα σάλια. Πραγματικό... Και να θυμίσουμε ότι και ο κύριο Μητσοτάκη ε, είπε δεν είναι πανάκια η αυτοδυναμία και ουσιαστικά αφήνει και αυτό Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα και να μην αποκλείσετε. Ε, για να τα λέω για να μην στενοχωρηθείτε μετά. Mm -hmm. Να μην αποκλείσετε κάποια στιγμή να τους δείτε μαζί Τσίπρα και Μητσοτάκη, όπως είδατε μαζί η Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Μιλάτε για πολύ ε... μετά, τώρα. Δεν πρόσφανο... ξέρω αν μιλάω για πολύ μετά, γιατί έχουμε δει τα πάντα. Ε, δεν πίστευα. Πίστευα εγώ ποτέ ότι θα δω ξαφνικά όλους τους ε, Συριζέους να ψάλουν μνημόνια. Δεν το πίστευα. Πίστευα ότι θα βλέπα υπογραφές μαζί με τους νέους δημοκράτες, τους ε, Πασόκους και τους ε, ποταμίσχιους να φύγει η κακή πρόεδρος της Βουλής γιατί θέλει να μπλοκάρει τα μνημόνια. Δεν το πίστευα. Ε, αυτά μπορεί να γίνουν και κατά την δική μου εκτίμηση είναι ισχυρή η πιθανότητα να γίνουν γιατί υπάρχουν και διεθνείς πιέσεις Πάντως για να για, να για να συνεχίσω εγώ να κάνω τον συνήγορο των διαβόλων, διαβόλων της συζήτησης μας... <laughs> ε... Δεν με ακούτε που σας λέω ότι ο διάβολος δεν έχει ανάγκη από συνήγορο Δεν, δεν, δεν. Ως δικηγόρο σας <laughs> το λέω. <laughs> λοιπόν. Ε, ε, Πάντω, αν κάτι απορρέει από τι δημοσκοπήσει, ασχέτω του αν τελικά θα επιβεβαιωθούν και πόσο θα επιβεβαιωθούν, αλλά από το κλίμα τη εποχή, γιατί δεν πάβει να είναι όταν 7 εταιρειε ή 7-8 εταιρείε mm -hmm. έχουν πάνω κάτω τα ίδια αποτελέσματα, δεν, δεν μετράμε ένα δείγμα χιλίων ανθρώπων, μετράμε ένα δείγμα 7-8 ανθρώπων. Σύμφωνοι. Όμως, Άρα... όμως, θέλω να πω ότι πολλές φορές και από αυτές τις ε, Εναρμονισμένε δημοσκοπήσεις διαμορφώνεται ένα κλίμα ναι. και επηρεάζει το κόσμο. Το εναρμονισμένο σημαίνει Κα... ότι είναι κατευθυνόμενε. Κάποιε φορέ απ απο... ο κόσμο δεν επηρεάζεται. Δηλαδή θυμόμαστε δημοσκοπήσει στο δημοψήφισμα. Θεωρείτε ότι είναι κατευθυνόμενε, Θεωρώ υπάρχει... ότι υπάρχει σοβαρό υπάρχει ζήτημα. Εντολό. Θα σα πω. Όχι, όχι. Αυ... Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν είναι καθόλου αυτό το θέμα ναι. μου. Ε, Χωρί καθόλου βέβαια να ε, ε, ξεχνώ ότι διαχρονικά έχουμε κρούσματα απολύτω κατευθυνόμενων δημοσκοπήσεων. Τα έχουμε δει και ήταν και Δηλαδή, στο δημοψήφισμα θυμάστε ότι όλε οι δημοσκοπήσει λέγανε ότι θα επικρατήσει το ναι. ναι. Και ναι. το λέγανε και πολλοί συναδελφοί σα. Καλά, εκείνο ήταν μια θρίαστε. ιστορική αποτυχία των εταιριών δημοσκοπήσεων. Ναι, το Έτσι. θέμα είναι ποια ήταν η, η στόχευση. Ναι. Γιατί στη δική μου τότε συνείδηση και αίσθηση ήταν εξωφρενικό το τι θέλει ο λαό. Τώρα πάντω, ε, για να ολοκληρώσω το ερώτημά ναι. μου, είναι ότι. Ε, Παρά την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση και από εσά και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από άλλα κόμματα. Και Μην μα βάζετε μαζί με Δεν σα βάζω. Όχι, λέω από όλα τα κόμματα τη αντιπολίτευση. Τα κόμματα που είναι απέναντι στην κυβέρνηση. Όλοι ασκούν κριτική στην κυβέρνηση. Λοιπόν, διαπιστώνουμε κατά καιρού υπάρχουν και κορώνε του τύπου ότι καταραίει η κυβέρνηση, ότι είναι υποκατάρρευση η κυβέρνηση, ότι πα είναι. Υπάρχει αντιστοιχία, αναντιστοιχία με το λαό. Στην δεν φαίνεται αυτό το πράγμα. Στην φαίνεται μια κυβέρνηση η οποία χαίρει Τη της λαϊκή πλειοψηφία ακόμα. Τη εμπιστοσύνη. Τη εμπιστοσύνη. Μια μεγάλη πλειονότητα. Ακόμα και αν υποδέσουμε ότι δεν είναι αυτέ οι. ακριβώ οι δημοσκοπικέ διαφορέ που καταγράφονται. Αλλά ε, το συμπέρασμα το γενικό είναι ότι η κυβέρνηση παραμένει ε, και, στο, και στην κοινωνία ισχυρή. Άρα. Θα σας απαντήσω. Mm. Εγώ δεν έχω αυτή την αίσθηση. Δηλαδή, έχω μία εικόνα. μία κοινωνία η οποία στενάζει, η οποία. Μολονότι έδωσε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και ήταν αναμενόμενο να δώσει μετά από αυτά που τράβηξε ε, από τον Τζίπερα. Ε, είδε μια τρομακτικά κακή διαχείριση και της πανδημίας από το Μάιο του 20 και μετά ενώ υπήρξε στην αρχή μια καλή ανεσχαλός χειρισμός. Ε, είδε μια ε, συνολικά πάρα πολύ αλαζονική διακυβέρνηση και ένα πάρτι ε, χρημάτων, το οποίο είναι αδικαιολόγητο την ώρα που ο κόσμο αγωνιά πραγματικά πώ θα ανταποκριθεί στι βιωτικέ του ανάγκε. Ε, ο κόσμο λοιπόν στενάζει, αλλά η άλλη όψη αυτού που ε, βλέπω και έχει σχέση με αυτό που εσεί επισημαίνετε, ε, ψάχνει να βρει ε, αποκούμπι και έκφραση και δεν το βρίσκει στα σημερινά κοινοβουλευτικά κόμματα. Και γι' αυτό θα επιμείνω. Ευτυχώ ο κόσμο δεν πείθεται και δεν τσιμπάει και δεν, ε, το, δεν, δεν τρώει το παραμύθι ότι θα του κάνει τα χατήρια ή ότι θα φροντίσει για αυτόν εκείνο που τον έφερε εδώ πέρα. Ε, Όμω, εγώ κύριε Μωησή και η κυρία Αγγέλη δεν βλέπω αυτό το οποίο ε, θα επιθυμούσε η κυβέρνηση να καταγράφεται, ότι δηλαδή χαίρει μία. Ακλώνεται τι εμπιστοσύνη τη κοινωνία. Και πώ θα δημιουργηθεί αυτό. αυτό. που θα. πού, θα, θα, θα βρεθεί αυτό ο άλλο πόλο ο οποίο θα μπορέσει, να ταρακουνήσει ε, την, αυτήν την, την ασφάλεια που φέρετε να απολαμβάνει Α, η αυτό, κυβέρνηση, κοιτάξτε. ενδεχομένως επειδή να, όπως ναι, λέτε δεν ναι. υπάρχει ε, αξιόπιστη ναι. ή αξιόμαχη, ναι. να το πούμε έτσι, αντιπολίτευση. Ναι. Πού θα βρεθεί αξιόμαχη αντιπολίτευση, γιατί ναι. ναι. δεν βλέπουμε ούτε τα εξοκοινοβουλευτικά κόμματα να κερδίζουν έδαφο σε βάρο των ε, ναι. πρωτοβουλευτικών. Ναι. Για δώστε μας λίγο έχουμε, χρόνο λοιπόν. και θα μιλήσω για την πλέψη ελευθερίας. Εμεί αυτό το διεκδικούμε. Φυσικά και δεν διεκδικούμε στο στάδιο αυτό να γίνουμε κυβέρνηση, χωρί ναι. να το απεμπολούμε σε ένα μεταγενέστερο ναι. στάδιο και χωρί να απεμπολούμε το δικαίωμα του ελληνικού λαού επιτέλου να τον κυβερνήσουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν και όχι να κερδίσουν. Άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για το κοινωνικό όφελο, για το κοινωνικό συμφέρον και όχι για την τσέπη του και το ιδιωτικό του ε, συμφέρον, την ιδιωτική του ωφέλεια. Αυτό ο λαό μα. Εγώ το λέω με καημό. Mm. Κύριε, κύριε Μωυσή και κύριε Γκέλη, ο λαό μα το αξίζει αυτό. Έχει κάνει λάθη. Αλλά δεν έχει κάνει τέτοια λάθη για να αξίζει αυτά που τραβάει. Ναι, αλλά, γιατί ε... δεν το καρπώνεστε προφανώ ναι. αυτό λέει ο Βαγγελής, Δηλαδή, Γιατί δεν μπαίνετε, για παράδειγμα, έστω και στο δημοσκοπικό χάρτη. Στο δημοσκοπικό χάρτη ε, αυτό να το κοιτάξετε λίγο κι εσεί, αν ναι. μπαίνουμε ή δεν μπαίνουμε, και αν μπαίνει η ερώτηση ή δεν μπαίνει. Αλλά οπωσδήποτε αυτό που θα σα πω είναι για να δούμε τι θα γίνει ναι. στι εκλογέ. Όχι στι δημοσκοπήσει. Ναι. Εμεί θα βάλουμε τα δυνατά μα. Η αλήθεια είναι ότι στην περίοδο τη πανδημία με πολιτική απόφαση, όχι ε, εκ των ενόντων και εκ των πραγμάτων, με πολιτική απόφαση, δεν κάναμε πάρα πολλά πράγματα mm -hmm. πολιτικά, γιατί δεν θελήσαμε να έχουμε ε, εμείς ευθύνη για ε, μετάδοση, εξάπλωση μιας ενός ιού, στον οποίο... Ήταν εκτεθειμένη όλη η κοινωνία. Δεν κάναμε πολιτικέ συγκεντρώσει, δεν κάναμε Πάμε, πάρα, λοιπόν. πάρα πολλά πράγματα. Να ρωτήσω κάτι ναι. εδώ, μια και μιλάμε για εκλογέ. Αυτή την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη που επανέρχομαι, ε, του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πρόταση. Λοιπόν, <laughs> <laughs> για υπηρεσιακή κυβέρνηση, για έναν υπηρεσιακό υπουργό εσωτερικών, mm. πώ τη βρίσκεται, έχει κάποια εξήγηση. Ε, Νοστάλγησε τον κύριο Παπαδήμο, ο κύριο Τσίπρα. Κοιτάξτε, εγώ ε, δεν είμαι τη άποψη ότι οι τεχνοκράτε, οι λεγόμενοι τεχνοκράτε που έχουν αποδειχθεί ιδιωτελείς γραφειοκράτες με ελάχιστα τυπικά προσόντα, κάποιες φορές με ανύπαρκτα ή πλαστά τυπικά προσόντα. Δεν είμαι της άποψη ότι αυτοί θα λύσουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα το λύσουν και σε, σε αυτό πιστεύω πάρα πολύ και πιστεύει η πλεύση ελευθερίας πάρα πολύ, πιστεύω πάρα πολύ στην αξιοκρατία, όχι στην αριστεία. Κάποιοι είναι ανώτεροι. Στην αξιοκρατία ο καθένας στο πεδίο της ε, 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 ικανότητας και της ειδίκευσής του να προσφέρει. Δεν Καλά, μπορεί σε άνθρωποι... μια κατάσταση αξιοκρατίας mm. ο, εκ το, ο, ο εκ του αποτελέσματος άριστος είναι αυτός που θα δριαβεύσει. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, ε, η, η ουσία όμως είναι... Ότι δυστυχώ αυτό δεν το έχουμε δει. Έχουμε δει επαγγελματίε πολιτικού οι οποίοι μεταπηδούν από τη μια καρέκλα στην άλλη, μαθαίνοντα του κασίδι το κεφάλι. Όλα τα σφάζουν, όλα τα μαχαιρώνουν και ο Κοσμάκη τα... μαζεύει τα σφασμένα. Η ουσία λοιπόν είναι ότι σε πάρα πολλά πεδία, όπω είναι η οικονομία, όπω είναι η παιδεία, όπω είναι η δικαιοσύνη, όπω είναι το περιβάλλον. Η πολιτική προστασία. Θα έπρεπε να αναζητούνται στελέχη με πραγματική γνώση και εμπειρία και ικανότητα για να προσφέρουν. Εσεί έχετε τέτοια στελέχη να απευθυνθείτε και το και συνδέω το ερώτημα mm -hmm. με το γεγονό ότι ε, μέσα. Ε, σαν ουρά στα εκλογικά που συζητούσαμε, ε, ένα καλό αποτέλεσμα στι εκλογέ προποθέτει μια διεύρυνση λοιπόν τη απήχηση. Μια διεύρυνση τη απήχηση, ένα μηχανισμό τη διεύρυνση τη απήχηση, προφανώ. Είναι παραδοσιακά οι συνεργασίε με περισσότερου χώρου, με καινούριου ανθρώπου με, ή με παλιού ανθρώπου που έχουν μια δυναμική να προσκομίζουν. Εσείς πού θα αναζητήσετε, πού αναζητάτε τι συνεργασίε, πώ θα πετύχετε αυτή την περαιτέρω διεύρυνση, διότι προφανώ ε, δεν μπορεί κάποιο να πάει, να πηγαίνει μόνο του και να περάσει από το 1 στο 5 ε, με ένα άλμα. Θα σας πω, ε, εμείς ε, αναζητούμε πραγματικά άξιους ανθρώπους μέσα στην κοινωνία και θα απευθύνουμε και επίσημο κάλεσμα στον κόσμο να στελεχώσει και τα ψηφοδέλτια μας και τις δυνάμεις μας στις 9 Ιουλίου έχουμε και την πανελλοδική οργανωτική μας σύσκεψη που θα αποτελέσει και την αφετηρία μιας τέτοιας διαδικασίας. Δεν θα κάνουμε εμείς αναβαπτήσεις και μεταγραφές του τύπου που έχει συνηθίσει η ελληνική πολιτική mm -hmm. σκηνή. Δηλαδή δεν πρόκειται να βαπτίσουμε προοδευτικό ή δημοκράτη ή πατριώτη έναν που έχει ξεπουλήσει τα πάντα. Ούτε θα δεχθούμε τα ορφανά του Τσίπρα που τώρα ξαφνικά το 2022 θυμήθηκαν ότι αντιπολιτεύονται την ώρα που πήραν υπουργικέ καρέκλε και τα εφάρμοσαν όλα. Μιλάω για τσακαλώτου, μιλάω για ε, όλους όλου αυτού που τώρα κάνουν του επαναστάτε εντό ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήταν οι καλύτεροι στυλοβάτες των νημονίων και του Τσίπρα και στρογγυλοκαθίσανε στις υπουργικέ καρέκλες. Θα κοιτάξουμε λοιπόν να προσπαθήσουμε και το λέω να το ακούσει ο κόσμος. Να ενθαρρύνουμε ανθρώπου οι οποίοι υπάρχουν πάρα πολύ στην κοινωνία, στην πολιτική δεν υπάρχουν. Mm -hmm. Να ενθαρρύνουμε ανθρώπου με γνώσει, με ικανότητα, με αξιοσύνη, οι οποίοι έχουν διακριθεί στην πορεία του, στο επάγγελμά του, στην κοινωνία μεταξύ των συνανθρώπων του. Ανθρώπου οι οποίοι δυστυχώ δεν επιλέγουν την πολιτική γιατί είναι ένα φαύλο πεδίο και έχουν δίκιο που έχουν επιφύλαξη. Να τους ενθαρρύνουμε αυτοί να στελεχώσουν την πολιτική μας δύναμη, γιατί μόνο μέσα από τέτοιες δυνάμεις mm. μπορεί να αλλάξει και συνολικά το πεδίο της πολιτικής. Δεν είναι επικίνδυνο αυτό, υπό την έννοια ότι... Ε, Όχι για, για, σας... για, για το σύστημα είναι πολύ επικίνδυνο. <laughs> και... Ενώ για τις ψήφους, γιατί κακά τα ψέματα, τι, ε, αυτό που θέλει να κόμμα είναι να μαζέψει ψήφους για να μπορέσει να εκλεγεί και να εφαρμόσει το πρόγραμμα, του να συμμετάσχει στα δρόμενα ήθελα να καταλήξω ότι για παράδειγμα, δεν σκέφτεστε κανέναν, κάποιο που μπορεί να έχει επιλέξει το ποτάμι, λόγω mm -hmm. να είναι ένα εξαιρετικό άνθρωπο, αλλά τελικά να είδα ότι στην πορεία δεν του ταιριάζει, όπω και εσύ πήγατε στο ΣΥΡΙΖΑ και τελικά επιλέξετε κάτι άλλο. Τέτοιε μεταγραφέ δεν θα δούμε. Θα σα πω, εγώ δεν άλλαξα αυτά που έλεγα και είπα. Όχι. Έτσι? Ναι. Άρα και γι' αυτό δεν με είδατε, ούτε και θα με δείτε πουθενά αλλού που ήμουν δεν πενταετή. Δηλαδή, δεν αποχώρησε η Κωνσταντοπούλα από το ΣΥΡΙΖΑ, <laughs> ο από το ΣΥΡΙΖΑ <laughs> αποχώρησε το Κωνσταντοπούλα. Λοιπόν, ε, δεν θα μας δείτε πάντως να ξεπλένουμε ε, διαδρομές και καταστάσεις. Ε, προφανώς ε, ε, όταν μιλάμε για κεντρικά πολιτικά στελέχη, για ανθρώπους οι οποίοι δηλαδή έχουν κρατήσει μία διαδρομή συγκεκριμένη και έχουν κάνει αυτά που έχουν κάνει, ε, δεν πρόκειται εμείς ούτε να κλείσουμε το μάτι ούτε να κάνουμε ότι δεν είδαμε τώρα για το Ποτάμι που με ρωτάτε για παράδειγμα έτσι, πιο... το, ναι, να το να το πάρω αυτό το παράδειγμα για να σας ε, μιλήσω και πιο συγκεκριμένα το Ποτάμι ήταν το μόνο κόμμα ε, νομίζουν πολύ ότι ήταν η Χρυσή Αυγή το Ποτάμι ήταν το μόνο κόμμα το οποίο αρνήθηκε να συμμετάσχει στην Επιτροπή για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών αυτό είναι κάτι ασυμβίβαστο με τη δική μας θέση που έχει πρόταγμα τη διεκδίκηση αυτή. Mm -hmm. Τώρα, εάν ε, ε, έρθει ένας άνθρωπος και πει, ε, αναγνωρίζω ότι αυτό ήταν λάθος, ε, ε, καταλαβαίνω αυτό και αυτό, ε, δεν μπορώ να σας πω ότι θα τον πετάξουμε από τον μπαλκόνι, mm -hmm. αλλά θα σας πω ότι δεν ψάχνουμε αυτή τη στιγμή mm -hmm. να ε, μεταγράψουμε ή να κάνουμε μια άγρα στελεχών μέσα από δυνάμεις που έχουν μια άλλη. Ε, ε, τοποθέτηση στην οποία εμεί δεν πιστεύουμε καθόλου. Και ούτε πιστεύουμε ότι το ζητούμενό μα είναι να αλλάξει ο Μανολιός και να βάλει τη σκουφιά του αλλιώ. Το ζητούμενο είναι να αλλάξουμε συνολικά πολιτική. Και αυτό θα γίνει. Δεν θα γίνει με τα στελέχη όπω. Mm -hmm. Ε, ήθιστε να πιστεύουν κάποιοι. Θα γίνει από την κοινωνία. Η κοινωνία πρέπει να το διεκδικήσει. Mm -hmm. Για να πάμε λίγο στα, σε άλλα πράγματα τη επικαιρότητα και σε άλλα θέματα και ε, πολιτική που ασκείται από την κυβέρνηση. Ε, λέμε συχνά, αλλά το έχει υποθεί πολλέ φορέ, ότι η πολιτική ω έναν βαθμό είναι και η τέχνη του εφικτού. Έτσι. Ε, η μπας περιπτώσει είναι η, προσπάθεια του να εφαρμόσεις πολιτικές ρεαλιστικές που να έχουν ένα άμεσο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία καλό ή κακός ε, επιτυχημένα με επιτυχημένες ή αποτυχημένες κατά πε, περιπτώσεις διαχειρήσεις ε, πέρασε κατά μια, είναι η κακος επιτυχημενα με επιτυχημενες η αποτυχημενες κατα περιπτωσεις διαχειρησεις περασε κατα ειναι η συγκυρια ειναι αλλα που αποδίδουν με τα φυσικά διάφοροι πέρασε από χίλιες δυο κρίσεις σε αυτά τα τρία χρόνια. Έτσι. Ε, το αποτέλεσμα. Δείτε ότι είναι, ναι. ότι κατέμεις, Δε, ότι ό, είναι. δεν ξέρω, <laughs> Αυτό εγώ δεν, 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 πιστεύω τέτοια πράγματα. Εγώ δεν πιστεύω τέτοια πράγματα. <laughs> Αλλά λέω, εν πάση ότι δεν ψάχνω το, το αίτιο. <laughs> το θέμα είναι ότι πέρασε από ένα σωρό ε, κάβου. Ε, αυτή τη στιγμή εφαρμόζονται κάποιε πολιτικέ. Λέγεται Power Pass, λέγεται Fuel Pass. Ε, υπάρχει ένα ταμείο ανάκαμψη που έρχεται. Ε, υπάρχει ένα ΕΣΠΑ που έρχεται. Αναμένεται από του χρόνου με εκταμιεύσει να πέφτουν περίπου 10 δι το χρόνο στην αγορά, ε, εφόσον τηρηθούν τα προβλεπόμενα από το Ταμείο Ανάγκαψη και το ΕΣΠΑ. Γενικά, ε, υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο υπάρχουν ελπίδε να γίνουν πέντε πράγματα στα επόμενα χρόνια και να διατηρηθεί ένα αντικιακό ρυθμό παρά τη δυσμενή συγκυρία. Και το ερώτημα είναι. Ε, Όλα τα έχει κάνει στραβά αυτή η κυβέρνηση. Δεν βλέπετε τίποτα θετικό. Ή αν δεν βλέπετε τίποτα θετικό σε όλα αυτά που γίνονται, που γίνονται ποια θα ήταν μια ρεαλιστική αντιπρόταση επί του πρακτέου mm -hmm. για την κρίση που αντιμετωπίζει τώρα πολύ. Θα σα πω. Το πρώτο είναι ότι πολιτικά, επειδή εμένα μου αρέσει να είμαι. Ε, ε, Δίκαιη. Mm -hmm. ε, πολιτικά δεν τον έβλαψε τον κύριο Μητσοτάκη που επί δύο χρόνια είχε την μονοφωνία και την μονοκρατορία και έναν λαό ο οποίος αποσυνδεδεμένος από την κοινωνική ε, πραγματικότητα και την κοινωνική συνύπαρξη παρακολουθούσε τους δέκτες του και ο κύριος Μητσοτάκης έκανε διαγγέλματα. Ήταν ένα πάρα πολύ προνομιακό ε, περιβάλλον για την κυβέρνηση και για τον κύριο Μητσοτάκη που δυστυχώς ε, στην πολιτική η οποία εφαρμόστηκε. Ε, Τελικώ αυτό αξιοποιήθηκε μόνο για πολιτικό όφελο του κύριου Μητσοτάκη και τη κυβέρνηση και όχι για όφελο τη κοινωνία. Και έτσι φτάσαμε δυστυχώ. Ενώ έκανε γιατί μου, έχει, μου με ρωτήσατε, Αν έκαναν και τίποτα καλό, ή έκαναν καλό, το έχω πει το είπα και τότε, δεν το λέω αναδρομικά, έκαναν καλό το πρώτο δίμηνο. Τη διαχείριση mm -hmm. τη πανδημία που κάνανε μια άριστη διαχείριση και μετά τα πετάξαν όλα στα σκουπίδια διότι θέλησαν να ενδώσουν σε πιέσει εξωτερικέ και εσωτερικέ, να ανοίξουν την οικονομία, να κάνουν αράνιν και παραδώσανε την κοινωνία συνολικά στην πανδημία αθωράκιστη. Ε, ε, για μένα υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα σε πολύ κεντρικέ επιλογές. Βασική κεντρική επιλογή στην εξωτερική πολιτική τα ελληνοτουρκικά. Δεν μπορεί να, έχει να έχουν επεκταθεί τα χωρικά ύδατα με απόφαση τη κυβέρνηση στα 12 μίλια, στο Ιόνιο και μόνο, και το Αιγαίο να παραμένει αυτή τη στιγμή στα 6 μίλια, εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Και ε, να λέμε ότι αυτό είναι εξωτερική πολιτική, ε, πατριωτική και ασφαλής. Διότι αυτή τη στιγμή, με αυτό το δεδομένο που δημιούργησε η κυβέρνηση, ο Ερντογάν μπορεί να λέει ότι το Αιγαίο είναι κάτι άλλο και το δέχεται και η Ελλάδα. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να μπαίνει ουρά... Και μάλιστα όχι ουρά, πρωτοστάτη και να λέει: Εμεί πρώτοι, πρώτοι θα στείλουμε όπλα, όχι αμυντικό υλικό mm -hmm. ή ανθρωπιστική βοήθεια, όπλα στην Ουκρανία και μετά να τρέχει να τον κεράσει τα Και τι να στέλνουμε στα φίδε, που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι δουλειά έχει η Ελλάδα να εμπλακεί σε εμπόλεμη σύραξη. Πρώτα απ' όλα είναι παραβίαση των διεθνών μα υποχρεώσεων και του συντάγματό μα. Καμία δουλειά δεν έχει Ελλάδα να στέλνει. Ε, 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 όπλα καλά νικοφλή, κατασχεμένα. Mm. Αν είναι δυνατόν. Αυτό είναι ο ρόλο τη χώρα. Και μετά ο Πρωθυπουργό να τρέχει να τον κεράσει χαλβά ο Ερντογάν, διότι ο Ερντογάν ο οποίο ε, ε, ήταν στην απέξω και στη γωνία, έκανε του ελιγμού του και έγινε διεθνή παράγοντα πάλι. Όταν είσαι όμω μέλο μια ευρύτερη συμμαχία η οποία στηρίζει ενεργά την Ουκρανία σε αυτή την αντιπαράθεση. Είναι, είναι μεγάλα τα ε, δεν θέματα. Είναι, δεν είναι και μέσα στον ρόλο σου του να συμμετάσχει. Όχι, δεν, είναι, δεν ήταν ενεργά. σε καμία περίπτωση. Γιατί αύριο μεθαύριο, άμα γίνει καμιά στραβή με του Τούρκου. Όπω όπως προβάλλουμε, όπως προβάλλουμε, όπως, προβάλουμε, όπως, προβάλουμε, όπως προβάλουμε τον αναθεωρητισμό των, του Πούτιν Κύριε Μου, και κανεί τη Μου, σύγκριση με τον, στηρίξει, με τον Άγιλ, του Ερντογάν, ε, έτσι θα ζητάμε τότε και την. Βλέπετε ε, να έχουν απομονώσει την Τουρκία και τον Ερντογάν. Όχι. Όχι ιδιαίτερα, όμω βλέπουμε το τελευταίο διάστημα σκληρέ, αυστηρέ δηλώσει καταστολή. Την ίδια Τουρκίας. ώρα βλέπουμε του αξιωματούχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση να πηγαίνουν να πιάνουν ουρά να του υποδεχθεί ο Σουλτάνο. Βλέπουμε πολιτικέ οι οποίε υπηρετούν οικονομικά συμφέροντα mm. και βλέπουμε μια αλλοπρόσαλη πολιτική τη κυβέρνηση τη Ελληνική, η οποία δεν διαφυλάσσει τίποτε και νομίζω ότι με την ε, στάση του καλού μαθητή. Θα κερδίσει κάτι. Η, η εξωτερική πολιτική απαιτεί σχέδιο, απαιτεί στρατηγική, απαιτεί συνέπεια, απαιτεί διεκδίκηση, συμμαχίε βεβαίω. Εσείς θα συμβουλεύατε μια πολιτική ισών αποστάσεων με τον Πούτιν. Όχι, εγώ όμω θα συμβούλευα να μην μπει η Ελλάδα. Το, τι, το ότι ο Πούτιν και η Ρωσία, το ρωσικό κράτο δηλαδή. Διέπραξαν και διαπράττουν επιθετικό πόλεμο. Δεν έχει καμία σχέση με το ότι η Ελλάδα μπήκε σε μια διαδικασία στοχοποίηση και του ρωσικού πληθυσμού, και τον, δηλαδή του, των απλών ανθρώπων. Mm -hmm. Τι δουλειά είχε η Ελλάδα να μπει σε αυτό το παιχνίδι, Τι δουλειά είχε να μπει σε μια διαδικασία ακόμη-ακόμη λογοκρισία μέσων ενημέρωση. Αυτά είναι πράγματα. Είναι άλλο καταδικάζουμε το διεθνέ έγκλημα, mm -hmm. Και είναι άλλο μπαίνει ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα πρώτη και καλύτερη σε μια διαδικασία να υπάρχουν απαγορευμένα μέσα ενημέρωση. Αυτά δεν έχουν σχέση ούτε με την ειρήνη, ούτε με τη δημοκρατία, ούτε με τα δικαιώματα των ανθρώπων, ούτε δυστυχώ και με την ασφάλεια τη διεθνή. Έχουν Στο... σχέση με άλλα συμφέροντα. Στο μεταναστευτικό, το Μητσοτάκη τα πήγε καλά. Σε τι πράγμα. Όταν <laughs> είχαμε την κρίση. Γιατί μίλησε προηγουμένω ο Βαγγέλης ότι αυτή η κυβέρνηση πέρασε διάφορε κρίσει. Ήταν ο κορονοϊό, ναι. ήταν ενεργειακή, ήταν το μεταναστευτικό. Θα σας πω, κοιτάξτε, η, το μεταναστευτικό είναι μείζον θέμα. Είναι το είναι ένα πρόβλημα στην ατζέντα του ΟΗΕ εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Καλά. Ε, βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει και μία επίτροπος του, του ΟΗΕ που ήρθε εδώ να μας μαλώσει ε, για το ότι δεν στηρίζουμε τις ΜΚΟ αρκετά. Και θα ξέρουμε σας... ότι οι μισέ ΜΚΟ είναι business. Δεν έχει δε ξεσκάρει δε. ακόμα αυτό το τοπίο. Θα σα απαντήσω. Ε, η άποψή μου είναι ότι το μεταναστευτικό προϋποθέτει πολύ σοβαρές διεθνείς δεσμεύσεις, τις οποίες η Ελλάδα πρέπει να τις απαιτήσει. Δεν μπορεί, ας πούμε, να μιλάμε ε, εδώ και τόσα χρόνια περί διεθνούς αλληλεγγύης και ούτω καθεξής. Και τελικώς η Ελλάδα να έχει αναλάβει να κάνει τον ανθρωποφύλακα τον, ε, και τον ε, τροχονόμο στα σύνορα της Ευρώπης. Δεν μπορεί να έχει αναλάβει η Ελλάδα να κρατάει εδώ κρατούμενους όλους τους ανθρώπους που προσπαθούν να διέλθουν και όχι να πάνε στην Ελλάδα, να πάνε στην Ιταλία, να πάνε στην ε, Βόρειο Ευρώπη. Δεν μπορεί να έχει αναλάβει αυτό το βάρος η Ελλάδα και να το διεκπεραιώνει. Και την ίδια ώρα να υπάρχει μια διεθνής υποκρισία ότι υπάρχει αναγνώριση των δικαιωμάτων, αλληλεγγύη και ούτω καθεξής. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν τα έχουμε πάει καλά εκεί. Δεν είναι μόνο θέμα της κυβέρνησης της σημερινής. Είναι θέμα ε, διαχρονικό Τουλάχιστον 20 ετία. δεν τα έχουμε πάει καθόλου καλά και δεν τα έχει πάει καθόλου καλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ενώ έχει μηχανισμού γραφειοκρατικού, του οποίου πληρώνει χρυσού, δεν είναι σε θέση ούτε καν να μετεγκαταστήσει. Αποφασίζει και λέει: Πληρώνω γραφειοκράτες, υπαλλήλου, ατελείωτα χρήματα για να μετεγκαθιστώ του πρόσφυγες. Ναι. Και αυτοί οι μηχανισμοί δεν μπορούν να, μετα... να μετεγκαταστήσουν ούτε 10 ανθρώπου. Θα πρέπει να κάνουμε θεματικέ συνεντεύξει ναι. με του Ιωδικού Αντωνίου. Γιατί κάθε Ήταν φορά μα παίρνει η επικαιρότητα και θέλουμε να βάλουμε μέσα δικαιοσύνη, υγεία, αυτό κτλ. Και, και, δεν προλαβαίνουμε. λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε θεματική. Να πούμε ένα ραντεβού και να πούμε μόνο για υγεία, τίποτα άλλο. α πούμε. <laughs> Έτσι. Λοιπόν, κυρία Κωνσταντοπούλη, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ σας που ήρθατε. Σα ευχαριστούμε εδώ. θερμά. Εξαιρετική πάντα, όπω πάντα, η συζήτηση. Σα περιμένουμε πάρα, πάρα πολύ, όπω πάντα. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μα για μια επόμενη επίσκεψη Θεσσαλονίκη. Εγώ θα είμαι και την άλλη φορά. Αλλά θεματική. Να <laughs> <μπούμε> <laughs> <να> <laughs> yeah. Εγώ είμαι, είμαι εδώ να ξέρετε, ναι. γιατί μου κάνουν πλάκα, έβαλε υποψήφια στη Θεσσαλονίκη. Ήταν, ναι. ε, Όλοι οι ε, άλλοι με... πανιράκλειο πάντω. Ε, ε, εγώ πάντω στη Θεσσαλονίκη είμαι τουλάχιστον τέσσερι φορέ <laughs> το μήνα. Ναι. Άρα δεν έβαλα εδώ πέρα Ωραία. έτσι. Άρα μίλη. θα έχουμε την ευκαιρία <laughs> να τα ξαναπούμε. <laughs> Φίλε και φίλοι, αυτά από την Ζωή Κωνσταντοπούλου προ το παρόν για σήμερα. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Radio Nord98 και στο Βόρειο Αντίκτυπο για την ολοκλήρωση τη εκπομπή.